Θέλω λοιπόν να ακούσετε τον κύριο Στέλιο Φενέκο, υπονάβαρχος στην αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ένας κατά τη γνώμη μου από τους ψυχρεμότερους αναλυτές, δεν χρησιμοποιεί ακραίους τόνους, όμως αυτό το χθεσινό που μπορεί να είναι μια διατύπωση, ένα ανακοινωθέν, είναι τόσο απλό? Καλημέρα κύριε Φενέκο. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Σάκη. Πώς το ακούσατε αυτό? Θεωρείτε ότι είναι μέσα στη γνωστή παλέτα των βερμπαλισμών όπως ελέγχθη σήμερα το πρωί της Τουρκίας, γιατί είναι στριμωγμένη, ή είναι ένας αναβιβασμός της στρατηγικής έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου? Έχετε δίκιο, είναι στρατηγική επιλογή. Και άλλωστε το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, ότι ο σκοπός που η Τουρκία εφάρμοζε αυτά τα σκληρά επιθετικά μέτρα σε συνδυασμό με ένα ψευτοπρόσωπο διαλλακτικό προς το διεθνές περιβάλλον κάποιες στιγμές, αποδεικνύεται από τις δηλώσεις αυτή τη στιγμή του Τσαβούσογλου, ο οποίος λέει ότι αυτό ακριβώς κάνουμε, προκειμένου να δημιουργήσουμε τετελεσμένα, προκειμένου να αποτρέψουμε την Ελλάδα από το να κάνει αυτή έρευνες στην οποιαδήποτε περιοχή, και το κυριότερο να καταλάβουν όλοι ότι χωρίς εμάς εδώ στο πεδίο δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Mm-hmm. Άρα... Συνεπώς πιστεύω λοιπόν ότι είναι μέσα στη στρατηγική της. Αυτή τη στιγμή, επειδή κοιτάζω καθημερινά να δω τις έρευνες για τα Ναρτεξ και τέτοια, αυτή τη στιγμή, επειδή πάντα όταν κάνει μια δήλωση, μια σημαντική τοποθέτηση στο διεθνές περιβάλλον, πρώτα περιμένει να δει τις αντιδράσεις και μετά κάνει ενέργειες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν εκδηλώνει κάποια σοβαρή επιθετικότητα από Ναρτεξ και έρευνες. Έχει όμως στάση αναμονή στο Ρουτς Ρεΐς απέναντι από την Κύπρο. Και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, μόλις ξεκινήσουν πάλι οι έρευνες των εταιριών κλπ., θα είναι οπωσδήποτε και η Τουρκία με ερευνητικά και με γεωτρύπανα στην περιοχή. Άρα αυτή η δήλωση, και επειδή εν προκειμένου το Nautical Geo, με σημαία Μάλτας Ιταλικών συμφερόντων, το ερευνητικό, το ξέρετε, για το East Med, ναι, έφυγε από τη Λάρνακα και πάει στο θαλασσοτεμάχιο 1. Εσείς αποκλείετε να θελήσει να τεστάρει, να δοκιμάσει αντιδράσεις η Τουρκία? Και κατά τη γνώμη σας, τι θα συμβεί αν βγουν πια τουρκικά πολεμικά και ζώσουν ένα τέτοιο ερευνητικό, και αν δεν το ζώσουν μόνο στην Κυπριακή ΑΟΣ αλλά και δυτικότερα αυτής? Είναι σίγουρο ότι θα το παρακολουθούν. Ο βαθμός ο οποίος θα το πιέσουν θα εξαρτηθεί και για τις γενικότερες συνθήκες που θα υπάρξουν. Όμως ότι θα υπάρξουν πολεμικά πλοία στην περιοχή, θα υπάρξουν. Mm-hmm. Και βέβαια είναι κάτι που το έχουμε πει από καιρό, ότι οι προσπάθειες αυτές της Τουρκίας είχαν την τάση να διασπάσουν το αραγές μέτωπο, αν υπήρχε ποτέ αυτό, μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Βέβαια έρχεται η έκθεση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή, η οποία κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ καλή, ναι, σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα, και τοποθετεί τα ζητήματα με αρκετά ρεαλιστικό τρόπο και αρκετά ισορροπημένα. Ναι, αλλά πέραν αυτού, αυτή τη στιγμή δηλαδή ευθέως απειλούνται δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα έπρεπε να τρέξουν διαδικασίες που έχουν αποφασιστεί από το 19? Δεν θα έπρεπε η Ελλάδα και η Κύπρος να πούν στους εταίρους, παιδιά, εντάξει, δεν είναι λογική τώρα ότι η Τουρκία μας γυρίζει 100 χρόνια πίσω. Χαίρο πολύ. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Έχετε δίκιο, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που πάντα εγώ επέμενα ότι δεν πρέπει να βγάλουμε το ζήτημα των κυρώσεων από το τραπέζι, από την προσχηματική τάση της Τουρκίας να ξεκινήσει ένα διάλογο μαζί μας με τις διερευνητικές, οι οποίες όπως βλέπετε δεν προχωράνε ιδιαίτερα, ούτε πρόκειται να υπάρχουν ιδιαίτερα αποτελέσματα. Άρα ήταν λάθος μας που φύγαμε από το τραπέζι των κυρώσεων, και κυρίως στο ζήτημα της Κύπρου, γιατί στο ζήτημα της Κύπρου υπάρχουν και σοβαρά νομικά επιχειρήματα παραβίασης θεσμοθετημένων κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας και αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Με όλα αυτά με ρωτάνε εδώ ακροατές. Άρα λέει κύριε Φενέκο, καλές οι συμφωνίες. Στην πράξη όμως τι γίνεται? Ναι, έγραψα σήμερα ένα άρθρο που λέω ότι οι συμφωνίες όλες έχουν, αν δείτε πόσες συμφωνίες έχουν υπογραφεί σε όλο τον κόσμο και από τη χώρα μας, οι οποίες είχαν ένα διθυραμβικό χαρακτήρα στην αρχή και μετά αποδυναμώνονταν, είναι καλές όταν και εσύ ο ίδιος τις εκμεταλλεύεσαι και είσαι ισχυρό μέρος στη συμφωνία. Η οποιαδήποτε παθητική συμπεριφορά και αναμονή από κάποιον άλλο να σου βγάλει το φίδι από την τρύπα, τελικά είτε αποδυναμώνεται η συμφωνία, είτε ακόμα χειρότερα γίνεσαι το πουλάκι στο χρυσό κλουβί, όπου ό,τι είναι να αποφασίσεις ή να κάνεις θα πρέπει να εγκριθεί από τους ισχυρούς συμμάχους. Συνεπώς, αν θέλουμε πραγματικά οι συμφωνίες να αυγατέψουν, πρέπει να πάρουμε κάθε παράγραφο και κάθε δυνατότητα που μας δίνει η συμφωνία, να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ελέγχου και αξιολόγησης και να χτίσουμε πάνω σε αυτές
δημιουργώντας τη δικιά μας δυναμική ικανότητα αποτροπής, παραπληρωματικά, συμπληρωματικά, με ό,τι δυνατότητα μπορεί να μας δώσει η συμφωνία. Κατά τη γνώμη σας, η Τουρκία στρατηγικά θα ακολουθήσει το δρόμο που έχει επιλέξει ακόμη και ανεξαρτήτως Ερντογάν? Πιστεύω ότι θα συνεχίσει, διότι όπως είδατε, οι δηλώσεις του Τσαβούσογλου και οι δηλώσεις του Ακάρ και των στελεχών όλων που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν έχουν πλέον μπει μέσα, μέσα στη σάρκα, στο κυρίο σώμα της κοινωνίας. Ελάχιστες είναι οι φωνές που έχουν αντίθετο λόγο και σε κάθε περίπτωση όλοι στοχεύουν στον Ερντογάν, όχι στη στρατηγική της Τουρκίας, και κατά την άποψή μου θα συνεχιστεί, ναι, με ίσως λίγο διαφοροποιημένο τρόπο, ίσως με κάποιο ανατολίτικο παζάρι μεγαλύτερο, πάντως θα συνεχιστεί. Επόμενο ερώτημα. Μήπως λοιπόν πρέπει να ανησυχούμε, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κύριε Φενέκο, τουλάχιστον μέχρι το 2023, που έχει μια ημερομηνία με τους δικούς συμβολισμούς για το εσωτερικό της Τουρκίας και όχι μόνο. Μήπως μέχρι τότε θα πρέπει να είμαστε ανήσυχοι ότι αυτό θα θελήσει να εκμεταλλευτεί με προβολή ισχύως για να επιβάλλει τελεσμένα η Τουρκία σε Ελλάδα και Κύπρο? Ναι, είναι δεδομένο. Ήδη τα τελεσμένα σε ένα μεγάλο βαθμό τα έχει πετύχει. Δηλαδή δεν μπορούν να βγουν ερευνητικά μας σκάφη. Το απέδειξε άλλωστε και το Nautical Geo, το απέδειξε το Αιγαίο, το ερευνητικό Αιγαίο. Δεν μπορούν να βγουν και να κάνουν έρευνες στη δυνητική αυτή υφαλοκρηπίδα τη δικιά μας. Ούτε καν έρευνες επιστημονικές που προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο. Και πιστεύω ότι όταν θα ξεκινήσουν οι ενέργειες για την τοποθέτηση των αγωγών, των ηλεκτρικού αγωγού, θα δείτε, θα βγει και η Τουρκία πάλι και θα δημιουργείται τελεσμένα και θα μας αποτρέπει. Ναι, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα και πιστεύω ότι έτσι θα κάνει. Άρα, μήπως θα έπρεπε, Βασίλης, με βάση αυτά να προβάλλουμε, λέει, σημαία, δηλαδή να περάσουμε το μήνυμα στην Τουρκία ότι είμαστε έτοιμοι για αποτροπή? Το ζήτημα της αποτροπής είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως το θέτει και ο ακροατής σας, και γι' αυτό πάντα επιμένω ότι παρά τις οποιασδήποτε συμφωνίες, οι οποίες έχουν τα καλά τους αλλά μας βάζουν και στο χρυσό κλουβί, δεν πρέπει να μας βγάλουν από τον κύριο στόχο μας, που είναι η οικονομική, διπλωματική και αμυντική ικανότητα αποτροπής που πρέπει να αποκτήσουμε. Πόσο επηρεάζουν οι γεωπολιτικές ανακατανομές και την περιοχή μας, κύριε Φενέκο, και πώς αυτές συνδέονται με τις διαφαινόμενες αλλαγές στο δικό μας πολιτικό σκηνικό? Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές γεωπολιτικές εξελίξεις με τη μεταστροφή της προσοχής της Αμερικής προς στον Ινδοειρηνικό, όπου και η Γαλλία έχει συμφέροντα στην Ινδοκίνα. Συνεπώς αυτή η στρατηγική συμμαχία Αμερικής και Γαλλίας μας επηρεάζει και στη Μεσόγειο, γιατί η Γαλλία έχει τα συμφέροντά της στην Αφρική. Δεν είναι μόνο η Σαχέλ, είναι και άλλες περιοχές στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, όπου η Γαλλία έχει συμφέροντα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Ήδη έκανε ένα συνέδριο με τις χώρες της Μέσης Ανατολής στο Ιράκ, προσπαθώντας να προωθήσει, σε συνεργασία με την Αμερική, να προωθήσει τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα μας επηρεάζει σίγουρα, υπάρχουν και ορισμένα κεντρικά κράτη που επηρεάζουν, όπως είναι η Λιβύη, οι εξελίξεις που επηρεάζουν. Την άποψή μου, στη Λιβύη θα έπρεπε να έχουμε βελτιώσει τις σχέσεις μας με το κοινοβούλιο που είναι εκλεγμένο στην Κύρινα εκεί, διότι δεν αποκλείω σύντομα η Λιβύη να έχει ένα ομοσπονδιακό σύστημα ή ενδεχομένως και να υπάρξει και διάσπαση. Συνεπώς μας επηρεάζει και γι' αυτό είναι μια πολυδιάστατη πολιτική εξωτερική που ο κύριος Ζέβιας προσπαθεί να την υποστηρίξει, αλλά φοβάμαι τις αντισυμμαχίες, δηλαδή τις αντισυσπυρώσεις. Κάθε φορά δηλαδή που στο διεθνές περιβάλλον δημιουργούνται τέτοιου είδους συμμαχίες, υπάρχουν και τάσεις αντίρροπες που δημιουργούν αντισυσπυρώσεις και ενδεχομένως να το εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Και θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα του φίλου του Γρηγόρη που το βρίσκω. Είναι και στο πεδίο σας. Ενώ το στρατιωτικό εξόχως ενδιαφέρον. Κύριε Φενέκο, η χώρα μας, λέει, είναι μια φιλιρηνική χώρα που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μην αμφισβητείται η κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αναρωτιέμαι όμως, μετά την συμφωνία με τους Αμερικανούς, που είναι πενταετούς διάρκειας, ο εγκυβατισμός αμερικανικών δυνάμεων σε κρίσιμα για το σύστημα των ενόπλων δυνάμεων, κομβικά σημεία της πατρίδας μας, δεν μας κάνει ελεγχόμενους αν αποφασίσουμε αύριο το πρωί με ισχυρή αποτροπή να απαντήσουμε σε μια στρατιωτική πρόκληση Τουρκίας? Και εξηγούμε, λέει,
βάσεις κοντά στο τέταρτο σώμα στρατού, κύριο μοχλό των όποιων ενεργειών μας στη Θράκη, βάση αμερικανική στη Λάρισα, εκεί που είναι η καρδιά της αεροπορίας, περαιτέρω διευκολύνσεις της βάσης των Αμερικανών στη Σούδα με το ναυτικό μας. Πώς το βλέπετε λύση στρατιωτικά? Είναι εξαιρετική η τοποθέτηση του ακροάτου σας και είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μπαίνει σε ένα χρυσό κλουβί περιορισμών. Αναγκαστικά περιορίζεσαι, αναγκαστικά οι επιλογές σου είναι πάντα υπό την συμφωνία και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους έλεγα ότι όταν υπογράφαμε την πενταετή συμφωνία θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα ανταλλάγματα, και εγώ θεωρούσα ότι ένα από τα ανταλλάγματα που θα ήταν, ήταν η συμφωνία να επεκτείνουμε τη χωρική μας θάλασσα μέχρι τα 10 μίλια για να την ισοσταθμίσουμε με τον εναέριο χώρο. Δηλαδή να μην υπάρξει αντίδραση από την Αμερική, αντιθέτως να υπάρξουν θετικές δηλώσεις. Το οποίο θα έλυνε άπαξ και διαπαντός το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ στο Αιγαίο και θα έμενε σε εκκρεμότητα βέβαια η Ανατολική Μεσόγειος, που γι' αυτό έχουμε συζητήσει πολλές προτάσεις πώς θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Φενέκο, γι' αυτό έτσι το άμεσο σχόλιο, την άμεση αντίδραση στις εξελίξεις. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Να είστε καλά.